θα τραβήξει την άλλη φορά και θα φτάσει τους 36-37 και ενδεχομένως Δευτέρα και Τρίτη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Με περισσότερες ζεστές περιοχές στη Μακρακόμη, η οποία θυμίζεται και για το κρύο και για τη ζέστη. Ναι. Άμα δεν είναι καταβάτες, δηλαδή δεν έρχονται από το βουνό και δημιουργούν το λίβα που καίει την Λαμία, είναι καλή, διότι διώχνουν τις ζεστές μάζες και έτσι ανασένει και η πόλη αλλά και η περιοχή. Πάντως είναι φυσιολογικό να έχετε τις θερμοκρασίες, είναι αρκετά καθυστερημένες άλλωστε, όπως ξέρουμε. Φέτος η οπτική είναι για άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία μέχρι την Τρίτη Τετάρτη θα κρατήσει, μετά θα έχουμε μια μικρή πτώση, δηλαδή δεν φαίνεται να κρατάει πάρα πολύ αυτή η πρώτη ουσιαστικά ζέστη, θα έλεγα. Περισσότερο πάντως θα την πληρώσουν οι δυτικές περιοχές της Ελλάδας, Αγρίνη, Οάρτα, εκεί που δεν θα φυσάει το μεντεμάκι που θα πιάσει στο Αιγαίο και θα φτάσει στα 6 με 7. Άρα η περιοχή η δική σας, όσο και να προστατεύετε από την Όθρη και την Εύβοια, θα έχει βοριάκι, άρα θα γλιτώσει, δεν θα ανέβει πολύ ο υδράργυρος. Ενώ στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας που προανέφερα, φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμα λίγο περισσότερο, θα φτάσει στους 39 και ενδεχομένως τοπικά και τους 40. Μάλιστα. Λόγω του βορειοανατολικού ρεύματος, η υγρασία δεν θα είναι έντονη στην περιοχή σας. Αντίθετα, στα δυτικά που δεν θα φυσάει, η υγρασία και η ζέστη θα δημιουργήσουν συνθήκες, θα έλεγα, άσχημες